Την έντονη ενόκλησή τους εκφράζουν εκ νέου οι ξενοδόχοι για τη νέα τάση που θέλει πολίτες να αναλαμβάνουν ρόλο ξενοδόχων ενοικιάζοντας τα υποστατικά τους μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ζητούν άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε τα καταλήματα να είναι εγκεκριμένα. Σφόδρα ενοχλημένοι οι ξενοδόχοι λόγω της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Είναι αυτή η τάση στον τουρισμό και στην Κύπρο, με τον κάθε πολίτη να μπορεί να γίνει ξενοδόχος και να διαθέτει περιστασιακά το κατάλημά του, είτε αυτό είναι σπίτι, διαμέρισμα ή ακόμα και δωμάτιο σε τουρίστες. Οι ξενοδόχοι της Κύπρου ζητούν, όπως υπάρχει ρυθμίση, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες, από όπου για να κάνεις κράτηση σε καταλήμμενα υπάρχει νομοθεσία που καλύπτει αυτό το κομμάτι. Το θέμα προκαλεί πονοκέφαλο και στον φόρο εισοδήματος, που έχει ήδη αρχίσει έρευνες για εντοπισμό των υποστατικών, ούτως ώστε να καταβάλουν την απαραίτητη φορολογία. Πάνω από 300 κατοικίες και διαμερίσματα υπάρχουν διαθέσιμα στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με την εν λόγω πλατφόρμα. Την ίδια ώρα το ένα μετά το άλλο καταρρύπτει τα ρεκόρ η φετινή τουριστική χρονιά. Μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφει και αύξηση κατά 15% σε σχέση με το 2016, ενώ μέχρι τον Ιούνιο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20%, με μηνιαία άνοδο που από τον Μάρτιο και μετά ξεπερνά αυτή των αφίξεων. Πάντως αναμένεται σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας ότι το 2017 θα κλείσει με 3,5 περίπου εκατομμύρια τουρίστες να επισκέπτονται την Κύπρο. Το μερίδιο των εσόδων από τον τουρισμό στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας διαμορφώθηκε στο 13,2% το 2016, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί τη ρεβουκαλιά της οικονομίας μας. Σημειώνεται ότι κατά την χειμερινή περίοδο 2016-2017, μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου επισκέφθηκαν την Κύπρο σχεδόν μισό εκατομμύριο τουρίστες. Το κεφάλαιο τουρισμός στέθηκε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου.